Καλώνει, βλέπετε ανάγκη να επεκταθεί τουλάχιστον στο μέλλον το βιοτεχνικό πάρκο και υπάρχει τέτοια δυνατότητα? Η προσωπική μου εκτίμηση είναι ότι δεν υπάρχει δυνατότητα επέκτασης στο συγκεκριμένο χώρο τον οποίο βρισκόμαστε. Από εκεί και πέρα τα καταστήματα είναι συγκεκριμένα. Όμως να ξέρετε ότι η όποια τοποθέτηση θα πρέπει να απορρέει μέσα από μια οικονομοτεχνική μελέτη, η οποία πλέον θα λάβει υπόψη της όλα τα νέα δεδομένα τα οποία έχουμε στα χέρια μας. Δεν είμαστε τη δεκαετία του 80 όπου χτίστηκε αυτό εδώ το πάρκο, είμαστε στο 2020. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι έχουν αλλάξει και τα στάνταρτς και ο πληθυσμός και οι ανάγκες των ανθρώπων. Νομίζω ότι σε κάποια στιγμή θα πρέπει να αποτυπωθεί αυτό και αν χρειαστεί να ακολουθήσει κάποια συμπληρωματικά κτίρια, αλλά νομίζω ότι στον χώρο που είμαστε δεν είναι αυτό ακόμη εφικτό. Εξάλλου θα σας πω και κάτι άλλο, νομίζω ότι ο βασικός στόχος είναι να μπορούμε να εξυπηρετήσουμε αυτή τη στιγμή τις υπάρχουσες δομές και να μπορέσουμε να τις βελτιώσουμε όσο το δυνατόν περισσότερο. Αυτός είναι ο στόχος μας, αυτό είναι η δουλειά μας. Βέβαια, να ξέρετε ότι παλιότερα ο Διοπλής που λειτουργούσε και ως ΑΔΕΚ, δηλαδή ως αναπτυξιακή δημοτική επιχείρηση του Δήμου Καλαμάτας, είχε και άλλο, να το πω έτσι, και άλλες δράσεις αναπτυξιακού χαρακτήρα. Εμείς δυστυχώς στην θητεία μας δεν είχαμε τη δυνατότητα να το επανεξετάσουμε αυτό το ζήτημα, αλλά νομίζω ότι στο άμεσο μέλλον αυτό θα πρέπει να γίνει, να δούμε πώς μπορεί να βοηθήσει η εταιρεία στο αναπτυξιακό κομμάτι το Δήμο. Κάτι όμως που θα ήθελα να σας πω και το ξέχασα είναι ότι εδώ πέρα στεγάζεται και υπάρχουν κάποιες αίθουσες που ανήκουν στην ΕΤΑ, δηλαδή στην Εταιρεία Αξιοποίησης Ακινήτων του Ελληνικού Δημοσίου. Είναι μια αίθουσα δίπλα. Να ξέρετε ότι κάνουμε πολύ μεγάλες προσπάθειες αυτή η αίθουσα να περιέλθει στα χέρια της εταιρείας μέσω μιας μακροχρόνιας μίσθωσης, όπου θα αναλάβει η εταιρεία να αποκαταστήσει τις ζημιές τις οποίες έχει υποστεί και τη συγκεκριμένη αίθουσα να την κάνει ένα χώρο συνάθρησης των επαγγελματιών, αναγνωστήριο, βιβλιοθήκη, αίθουσα διαλέξεων και τέλος πάντων να μπορούν και τα παιδιά των επαγγελματικών και των επαγγελματιών και οι ίδιοι επαγγελματίες να τη χρησιμοποιούν και για εκδηλώσεις αλλά και δράσεις τις οποίες προγραμματίζουν.